Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αθηνών στην Αλίαρτο. Είναι η λεωφόρο στην οποία έχουμε εντάξει την ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά και διαφόρων σημείων, σημείων αναφοράς της Λεωφόρο Αθηνών, τα οποία θα ανακατασκευαστούν και θα πάρουν μια άλλη μορφή. Τι ακριβώς θα είναι αυτή η μορφή που θα δώσουμε στη Λεωφόρο Αθηνών? Καταρχήν, τα πεζοδρόμια της θα γίνουν απολύτως προσβάσιμα στους πεζούς και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή θα είναι σύγχρονα πεζοδρόμια όπου θα έχουν όλες τις προδιαγραφές για την κυκλοφορία των πεζών με ασφάλεια. Προβλέπονται εξάλλου και από τον νόμο αυτές οι προδιαγραφές. Μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές είναι η ασφαλής κυκλοφορία και διέλευση, η ασφαλής πρόσβαση και ο ασφαλής φωτισμός. Η ανάπλαση λοιπόν περιλαμβάνει τα πεζοδρόμια και από τις δύο πλευρές της Λεωφόρου Αθηνών, όπως και την εισίδα η οποία θα φέρει και τον φωτισμό όλης αυτής της λεωφόρου. Τα σημεία τα οποία θα αναπλαστούν και τα οποία έχουν μια χρησιμότητα από τους δημότες, ας πούμε, όπως η πλατεία του Δημαρχείου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά, η γέφυρα του Λόφι, που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως σημεία στάσης των δημοτών, η είσοδος των κήπων και το σημείο που βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης των ταξί. Όλο αυτό το πράγμα θα μας δώσει μια άλλη εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών, που είναι μια εικόνα μιας σύγχρονης πόλης. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι αυτό το έργο έρχεται σε έναν πολύ καλό χρόνο που θα εκτελεστεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε στη φάση της δημοπράτησης, μπαίνουμε στη φάση της δημοπράτησης, αλλά θα είναι σε έναν πολύ καλό χρόνο που θα εκτελεστεί, γιατί θα έχουν τελειώσει και οι εργασίες για τις συνδέσεις του αποχαιρετικού συστήματος. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε κατασκευή του πεζοδρομίου γίνει μετά από αυτό, θα είναι μια μόνιμη κατασκευή η οποία δεν θα χρειαστεί να κάποια στιγμή να καταστραφεί προκειμένου να γίνουν άλλα έργα. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι μια φάση του έργου αυτού που θα είναι και η οριστική της πόλης της Αλιάρτου. Το έργο θα ξεκινήσει από τη διασταύρωση της Άσκης και θα τελειώσει στην έξοδο προς Λιβαδιά σε αυτή τη φάση, και η δεύτερη φάση του έργου θα είναι, ενός άλλου έργου μάλλον, θα είναι το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι την έξοδο προς Θήβα. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα συνυποβάλαμε η Αλίαρτος, η πόλη της Αλιάρτου, η Θήβα και η Λιβαδιά ως ένα ενιαίο αστικό σύνολο. Θα είναι ένα πολύ όμορφο έργο και πολύ χρηστικό το έργο. Το έργο αυτό έχει χρόνο ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2023, περίπου δηλαδή σε ένα χρόνο και κάτι, 2-3 μήνες από τώρα. Και αυτό που έχω να πω, έτσι, υπάρχουν κάποια ερωτήματα και εμένα μου τα θέτουν οι δημότες, δεν θα γίνει διαπλάτηση των πεζοδρομίων, δεν θα αλλάξει δηλαδή τα πλάτη του δρόμου ή των πεζοδρομίων, θα ανακαινιστούν, θα αναπλαστούν τα υφιστάμενα πεζοδρόμια. Θα αφαιρεθούν εμπόδια που υπάρχουν σε αυτά, οτιδήποτε δηλαδή παρεμποδίζει την ομαλή και ασφαλή διέλευση των πολιτών και των πεζών, αυτά θα αφαιρεθούν. Δεν θα υπάρξει δηλαδή κάτι που θα δυσχεράνει, ας πούμε, την ομαλή φυσιολογική ζωή της πόλης όπως την ξέρουμε, απέναντίας θα την διευκολύνει στα υφιστάμενα πλάτη των πεζοδρομίων και του δρόμου.